Ναι, αλληνικά. Μάλλον να σας δώσω τους ακριβείς αριθμούς. Ναι. Μίλησα πάλι με τον κύριο Χανδριώτη χθες. Νομίζω είναι 9.07 ο μέσος όρος ο συνολικός. Ναι. Ο μέσος όρος για τα νέα ελληνικά, αυτών οι οποίοι ενδιαφέρονται για πρόσβαση, είναι ο γύρω στο 11 με 12. Να σας πω με την αρχή. Το βρίσκεται υψηλό αυτόν τον αριθμό, 11 όχι, με 12. Να μην ξέρουμε να μιλήσουμε όχι, ελληνικά τη γλώσσα μας. Δεν θέλουμε να δικαιολογήσουμε τίποτε και έχουμε προτάσει. Μα μου τα αλλάζατε, κύριε Νικολαίδη. Δηλαδή, κοιτάξτε, περιμένετε. Ένα λεπτό, να το πάρουμε. Λένε άλλον πράγμα. Να το πάρουμε. Να μας πει και ο κύριος Δικηφόρου. Κοιτάξτε, τα συμπεράσματα τα οποία βγαίνει ο κάθε άσχετος προς τα έξω. Διαφωνούν. Και είναι οι άσχετοι στο Υπουργείο Παιδείας. Ποιος, οι γονείς που χαρακτηρίζουν τραγικά τα αποτελέσματα. Ή οποιοδήποτε. Οι γονείς είναι άσχετοι, τα παιδιά τους είναι. Όχι, δεν είναι δουλειά τους. Τα μπορούν να αξιολογήσουν είναι. Τα μαθήματα. Είναι δουλειά οι γονείς μπορούν να αξιολογήσουν, για παράδειγμα. Κύριε Κεφόρο, δεν μπορείτε εσείς να αξιολογήσετε αν το παιδί σας πάει καλά ή όχι. Ένα λεπτάκι να ολοκληρώσω. Ένα λεπτό, δεν μου απαντήσατε όμως κάτι. Πρωτού ολοκληρώσω. Απαντώ σε όλα, αλλά πρωτού μου απευθύνετε άλλον ερώτημα. Όχι, όχι, όχι. Κύριε Νικολαίδη, δεν θα με παρακαλέσετε. Πρωτού μου απευθύνετε γύρω στο κράτο. Χωρίς να ρωτήσω, θα αποτελέσω από το σπίτι το προηγούμενο. Όχι, παρακαλώ. Μου έχετε βγάλει κάποια ερώτηματα. Σας παρακαλώ. Βάλτε μια Νικολαίδη. Κύριε Ρουφ, θέλετε μια απάντηση για το ερώτημα που θα παραμείνει. Στο στούντιο. Θα αποσύρει ο κύριος Νικολαίδης αμέσως την προσβολή προς τους γονείς. Ο κύριος Νικολαίδης δεν μπορεί να προσβάλλει τους γονείς με όλα αυτά την ασχετοσύνη. Είναι ο μόνος αρμόδιος και πασιτικός, ο οποίος είναι και ψεύτης. Και το λέω δημόσια. Μας είπε για 12% στα νέα ελληνικά. Ο κύριος Χανδριώτης σε δημόσια δήλωση του χτες μίλησε για 10,4% το ποσοστό των μαθητών που έδωσαν εξετάσεις μόνο για πρόσβαση. Και δεν το είπα εγώ που είμαι ο άσχετος κατά τον κύριο Νικολαίδη, το είπε ο κύριος Χαντρίος. Άλλα σας λέω και άλλα μου απαντάτε. Ή αποσύρει ο κύριος Νικολαίδης τώρα ή εγώ κύριε... Ποιους εννοούσατε άσχετους. Παρακαλώ κύριε Νικηφόρου. Κύριε Νικολαίδη, ποιους εννοούσατε κύριε Νικηφόρου. Κύριε Νικολαίδη, τι επαγγέλλεσαι λέω. Κύριε Νικολαίδη, ένα λεπτό. Μπορεί να αξιολογήσει. Σας παρακαλώ. Το αξιολόγησε η εκπαιδευτική υπηρεσία. Και έπρεπε να ντρέπεστε πραγματικά και θέτω και ενώπιον δημόσια πλέον προς την ΟΕΛΜΕΚ ότι θα πρέπει να μας απαντήσει γραπτός εάν αποδέχεται αυτούς τους όρους τους οποίους θέλετε. Εγώ κύριε Νικολαίδη, αυτή δεν τη στιγμή η εθνική φρουρά είναι διαλυμένη. Παρακαλώ. Είναι διαλυμένη. Είστε στρατιωτικό. Είστε στρατιωτικό τέλεχο. Δεν πρόκειται δική σα. Σα παρακαλώ, κύριε Νικηφόρου. Αφήστε με να κάνω διαχείριση τη συζήτηση. Ή θα αποσύρετε, κύριε. Παρακαλώ, αποσύρετε για να συνεχίσουμε τη συζήτηση. Ή εγώ θα αποχωρήσω. Αποσύρετε το άσχετο. Έχει γνώση που αποσύρετε το άσχετο. Έχει σχέση με το άσχετο. Κύριε Νικολαίδη, σα παρακαλώ για να μπορώ να κάνω. Κύριε Νικηφόρου, καθίστε ένα λεπτό. Όχι, για να μπορώ να κάνω τη συζήτηση. Πολύ θέση ο κύριος Νικόλας. Για να μπορώ να κάνω τη συζήτηση που αποσύρετε χαρακτηρισμό. Το χαρακτηρισμό. Το άσχετο, το εννοούσατε. Ένα λεπτό. Αφήστε με να κάνω διαχείριση. Το εννοούσατε για τους γονείς. Το εννοούσατε για τους γονείς. Απαντήστε με ένα ναι ή ένα όχι. Είναι σχετικό με τη στατιστική. Στην Παγκύπρια, κύριε Νικολαίδη, δεν έχουμε ναι. Είναι σχετική με τη στατιστική. Δεν έχουμε γονείς που γνωρίζουν από στατιστική. Είναι σχετική με τη στατιστική. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Πολίτικος. Λοιπόν. Έχω μάστερ στη στατιστική. Είναι από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Αυτό δεν σημαίνει ότι οι γονείς είναι άσχετοι με το αντικείμενο και αυτοί δεν βολεύονται. Παρακαλώ. Κύριε Νικολαίδη, σας παρακαλώ. Αφήστε μας να κάνουμε τη συζήτηση. Μα δεν τον αφήσατε. Μα θέλουμε να ακούσουμε τη θέση των γονιών και δεν μπορώ να το κάνω με αυτό που λέτε. Εγώ είμαι ο υπευθύνος. Ναι, παρακαλώ, αποσύρετε το άσχετος να καθίσει να κάνουμε τη συζήτηση. Μα δεν είπα ότι είναι άσχετος. Ωραία, καθίστε. Δεν είπα ότι είναι άσχετος. Δεν είναι άσχετος. Καθίστε, κύριε Νικηφόρου. Παρακαλώ. Σας παρακαλώ. Ποιος είναι αξιολογήσει τους εκπαιδευτικούς. Η εκπαιδευτική. Να με φέρετε μια μέρα εδώ να μιλήσουμε για όλες τις εφόρησεις. Σας υποβάλλω το ερώτημα. Ποιος δέχεστε να σας αξιολογήσει. Αξιολογητές. Οι οποίοι είναι αυτά τα 17 πρόσωπα που μας είπατε τι είναι. Όχι. Πουλάνε πασατέμπο, τι είναι. Αυτά τα 17 πρόσωπα ήρθαν, τους μάζεψαν δεξιά-αριστερά να κάνουν σχέδιο. Τι ιδιότητα έχουν, κύριε Νικολαίδη, ξέρετε να μας πείτε. Σύμβουλοι του Υπουργού, του κύριου Υπουργού. Σύμβουλοι με ποιαν κατάρτιση. Αυτό ρωτώ. Ναι. Αυτό ρωτώ. Δεν ξέρετε εσείς που έρχονται για να σας αξιολογήσουν. Πάντως δεν έχουν κατάρτιση. Όχι, δεν αξιολογούν αυτοί. Αυτά τα 17 τα άτομα
έχουν επιταχθεί από τον κύριο. Υπάρχει επιτροπή. Έχουν από τον υπάρχει κύριο επιτροπή και μας ανακοίνωσαν και τους υπευθύνους. Ο Χριστού που ήταν ο πρόεδρος θεωρεί ότι δεν είχε νίκη. Η επιτροπή είναι αναρμόδια. Η επιτροπή είναι αναρμόδια. Η επιτροπή. Παρακαλώ κύριε Νικολαίδη. Τα 17 άτομα τα οποία είναι στην επιτροπή, κύριε Σωκράτους, έχουν κληθεί από τον κύριο υπουργό. Ναι. Να κάνουν σχέδιο αξιολόγησης. Ναι. Έχουμε κάνει. Και είναι αναρμόδια.